Πάμε ένα-ένα. Αυτό που είναι σίγουρα επικίνδυνο είναι τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να εκτυλίσσονται πίσω από την υπόθεση Πανούση. Παιχνίδια, ποια θα χαρακτηρίζεται ως παιχνίδια και από ποιους βέβαια. Βλέπουμε καταρχήν ότι εντάξει, στόχος είναι προφανώς να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να πληγεί η κυβέρνηση, να υπονοηθούν ή να καταδειχθούν σχέσεις δήθεν του ΣΥΡΙΖΑ με την Δημοκρατία. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων. Αλλά πίσω από αυτό παίζεται και ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι με τη Δημοκρατία. Γιατί όταν βλέπουμε να εκτυλίσσεται στα δελτία ειδήσεων μια άθλια πανουσιάδα θα την χαρακτήριζα, όπου κοτσάρονται και πέντε καρτέλες στα δελτία και στα site με δήθεν διαλόγους στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκράτες, υπάρχει μείζον ζήτημα. Υπάρχει μείζον ζήτημα, καταρχήν, γιατί δεν γίνεται κανένας να παίζει με υπολήψεις ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτές τις μέρες έχουν φωτογραφηθεί. Αναφέρεστε στον κύριο Λάμπρου. Ναι. Είναι και μείζον ζήτημα όμως, γιατί όντως τίθεται ένα το εξής ζήτημα. Εντάξει, έχουν υποθεί πολλά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο κ. Πανούσης το θέμα, για το ότι δεν επέλεξε τόσους μήνες να καταγγείλει αυτά ή να τα διαρευνήσει ενώ ήταν υπουργός. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος όμως δεν έχει απαντήσει. Αυτό που έχει απαντήσει και έχουμε ακούσει ως απάντηση από τον κύριο Πανούση είναι ότι τον Ιούνιο ήμασταν στη διαπραγμάτευση. Τον Ιούλιο είχαμε δημοψήφισμα, τον Αύγουστο είχαμε τις διαπραγματεύσεις, την προεκλογική περίοδο, το Σεπτέμβριο είχαμε τις εκλογές. Μετά τον Οκτώβριο θα μου λέγανε ότι επειδή δεν μπήκα στην κυβέρνηση έχω το δικό μου πόνο, οπότε τα είπα τώρα Νοέμβριο. Μεταφέρω την απάντηση για να απαντήσετε. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω όπως θα έπρεπε κανονικά αυτές τις δικαιολογίες. Απλά να σας πω ότι ο κ. Πανούσης ήταν σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο, όπου δεν τόσο σοβαρές καταγγελίες φαντάζομαι δεν τις κρατάς για να δεις πώς θα πάει το Διεθνές Χρηματιστήριο ή τι καιρό θα κάνει για να αποφασίσεις ένα πρωί να βγεις να δημοσιοποιήσεις. Άρα τι θα περιμένατε να κάνει αυτούς τους μήνες. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος, κυρία Μπουζδούκου. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι δεν γίνεται ένας υπουργός, ο οποίος κατέθεσε, αν δεν κάνω λάθος, και το είπανε και πριν οι συνάδελφοί σας, και από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, έγγραφα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τα κατέχει αυτά ενώ είναι υπουργός, να τα έχει στο σιρτάρι του, στο σπίτι του, να τα διαβάζει το βράδυ πριν κοιμηθεί, να παίρνανε κάποιοι μήνες, να σταματάει να είναι υπουργός και να λέει σήμερα θα τα βγάλω από το σιρτάρι μου και θα. Και αυτά με έναν περίεργο τρόπο που δεν είναι δικιά μου η αρμοδιότητα να απαντήσω. Αυτά να κοσμούν τα δελτία των ειδήσεων. Πάντως, οπότε προκύπτουν εδώ πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Συμφωνώ μαζί και δεν σας. Γίνεται να υπάρχει ένα πέπλο σκιών έρχεται όμως εδώ γύρω από το πολιτικό σύστημα, γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και να καθόμαστε να ασχολούμαστε όλοι με αυτό. Αυτές έρχεται όμως εδώ ιστορίες. Κυρία Σβίγκου, ο κύριος Πανούσης και λέει ότι εγώ όσοι έπρεπε να γνωρίζουν, γνώριζαν. Κοιτάξτε, αυτά να ρωτήσω τον κύριο Πανούση να σας πει ποιοι γνώριζαν, γιατί γνώριζαν και φαντάζομαι αυτό είναι και έργο της δικαιοσύνης να το διαλευκάνει και να δώσει τις απαντήσεις. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία με τέτοιο τρόπο να παρουσιάζονται δήθεν διάλογοι ως πραγματικοί, γιατί εγώ δεν έχω καμία απόδειξη ότι οι διάλογοι που εμφανίζονται στα site και στα κανάλια έχουν την οποιαδήποτε δώσει αλήθειας. Επίσης δεν ξέρω τι είναι, βάζουν δίθεν υπογραφές τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αυτό. Θα το συζητήσω αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε πρώτα στο γεγονός. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι πρόσωπα, ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνεται ο πολιτικός διάλογος, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί η δημοσιογραφία. Και υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό, γιατί δεν είναι. Τα κανάλια τα έχουν αυτά και τα βγάζουν. Ωραία, εντάξει, τίθεται άλλο ζήτημα εκεί πέρα. Αλλά δεν γίνεται να μην ξέρουμε με ποιον τρόπο αυτά διαρρέουν. Ολοκληρώστε για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Και γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση. Το κατανοώ από αυτό τα και σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ εσείς όμως τώρα μου ανοίγετε ένα θέμα για τον κύριο Λάμπρου που φωτογραφήθηκε. Μου ανοίγετε ένα θέμα για τη διαχείριση του υλικού από τους δημοσιογράφους. Ενώ εγώ αυτό που σας ζητώ, χωρίς να τα προσπερνώ, αλλά ξεκινώ τη συζήτησή μου από το θέμα το οποίο θίγει. Στην καρδιά δηλαδή της ουσίας προσπαθώ να φτάσω
ο ίδιος ο τέος υπουργός της δικής σας κυβέρνησης. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή, να σας το πω και αλλιώς, όπως ενδιαφέρεστε για το προφίλ του κάθε ανθρώπου που φωτογραφίζεται, που δεν θα έπρεπε, δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Ενδιαφέρεστε αντίστοιχα για απειλές ενδεχόμενες που μπορεί να δέχεται ή να δεχόταν ένας υπουργός σας κατά της ζωής του. Εννοείται, αν το αποδείξει η δικαιοσύνη, σας ενδιαφέρει ή το υποβαθμίζετε. Πρέπει να προστατεύεται από οποιαδήποτε απειλή, οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ζωής του. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα πρέπει να λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας, όπως τα γνωρίζει και ο κ. Σπανούς καλύτερα από μένα. Επίσης, θα πρέπει αυτές οι καταγγελίες να γίνονται στο χρόνο που γίνονται, όχι δηλαδή ετεροχρονισμένα. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου, κυρία Μπουζούκου, να μην δώσω καμία απάντηση στο αν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που απειλούσαν τη ζωή ακόμα του κ. Πανούση. Αυτό έλεγε ο ίδιος. Ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν συνδέσει με δημοκρατία και απειλούσαν τη ζωή του. Για να έρθω με βάση τα λεγόμενά του. Δεν θέλω να παρεκκλίνουμε καθόλου τα λεγόμενα της κυβέρνησης και τα λεγόμενα του κ. Πανούση. Οι ιστορίες του 12, οι ιστορίες του 13, οι ιστορίες ακόμα και του 14, όπου προσπαθούσαν και δυστυχώς το κάνουν αυτό που εξάγονται στη Νέα Δημοκρατία. Να αποδείξουν τις δίθεν σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Όχι απλά δεν πείθουν κανέναν. Νομίζω ότι γελάει ο κόσμος που τα ακούει αυτά τα πράγματα και δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το οτιδήποτε μπορεί να πλήξει κατά οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, αλλά και ο κόσμος. Ο κόσμος που ήταν. Την ιστορία και τους αγώνες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος κόσμος, τον οποίο αναφέρεστε όμως, που πριν από λίγους μήνες στην κυβέρνηση που είχε η χώρα του ήταν και ένας άνθρωπος μέλος αυτής της κυβέρνησης, ακούει από αυτόν τον άνθρωπο να καταγγέλλεται ότι δεχόταν απειλές από νονούς, από κατά της ζωής του. Δεν θέλω να σταθούμε, ξαναλέω. Αυτή είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Αν η δικαιοσύνη, επειδή αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησής σας τους ακούσαμε εχθές να λένε δεν με ενδιαφέρει. Δεν μας απασχολεί. Ας γινόταν την ώρα που έπρεπε αυτή η καταγγελία. Αν η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι όντως υπάρχουν κάποιες απειλές, δεν θα σας ενδιαφέρει. Μα το ζήτημα κυρία Μπουζούκου δεν έχει να κάνει με τις απειλές. Σας μίλησα και πριν, δεν έχει να κάνει με τις απειλές. Το ζήτημα έχει να κάνει με το, ότι, με το κλίμα το οποίο δημιουργείται, στο οποίο εμπλέκεται με τον οποιοδήποτε τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις απειλές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη μέρημνα, ώστε να μην υπάρχουν απειλές. Και στο βαθμό που υπάρχουν απειλές, θα να προστατεύονται. Αλλά ερώτημα. Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Τον οποίο ο κ. Σπανούση σε καμία περίπτωση δεν τον σεβάστηκε. Μην ξεχνάτε ότι και στη δικαιοσύνη στην οποία σωστά αναφεχθήκατε, η οποία πρέπει να διαλευκάνει τις όποιες καταγγελίες. Μετά από προτοπή της κυβέρνησης πήγε ο κ. Σπανούσης. Είδαμε συνεντεύξεις, είδαμε αρθρογραφία, είδαμε δημοσιεύματα. Και μετά από προτοπή της κυβέρνησης πήγε ο κ. Σπανούσης τελικά. Θέλω αυτό έλειπα να μην πήγαινε. Δηλαδή, θέλω να πω. Βγει το βιβλίο και να πάει μετά. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όπως πήγε εκείνος, πηγαίνει τώρα, όπως με ενημερώνουν, θα συνδεθούμε σε λίγο και με τον Άριο Πάγο, πηγαίνει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θέλω να πω ότι όλη η υπόθεση έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Απλώς μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο οι απειλές. Οι απειλές στις οποίες αναφέρεται ο κ. Σπανούσης είναι άλλο πράγμα και είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό που βλέπουμε στα δελτία με τους δίθεν διαλόγους. Δεν επικεντρώνομαι στα δελτία. Επικεντρώνομαι και προσπαθώ να επικεντρωθώ σε αυτό που ακούει ο κόσμος, κυρία Σβίγου. Αυτό που βλέπει ο κόσμος, εκτός από αυτό που ακούει. Καταδικάζεται κάτι και το επαναφέρεται στη συζήτηση. Αυτό που ακούει και αυτό που βλέπει είναι δίθεν διαλόγους. Ακούει και εσάς αυτή τη στιγμή όμως, κυρία Σβίγου. Έναν υπουργό να διατείνεται. Ακούει και εσάς. Ακούει και εσάς τώρα και κάνουμε ένα διάλογο. Ακούει και εμάς τώρα και κάνουμε διάλογο. Αυτό προσπαθώ και διάλογος να σας πω. Δεν γίνεται γίνεται επί υποτιθέμενων εγγράφων. Σας μίλησα εγώ για διαλόγους. Σας ρώτησα στην ουσία για αυτά που καταγγείλει ο κ. Πανούσης. Και σας είπα ότι οι καταγγελίες, οι απειλές για τη ζωή του, προφανώς και πρέπει να διελευκαθούν από τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να γίνονται αντικείμενο σοβαρού σχολιασμού αυτή η δίθεν διάλογη. Και δεν υπάρχει προφανώς καμία σύνδεση και καμία σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκρατία. Κάτι ακόμα. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Πριν έρθω σε εσάς, κύριε Χαρακόπουλε. Σας ακούμε, υπομονή. Ναι, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κυρία Σβίγκου, είναι
Ως απάντηση στην αντίδραση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, που αρκετοί είπαν ότι βλέπουμε ένα μυθιστόρημα να γράφεται, άλλος είπε δεν ασχολούμαι με σαχλαμάρες, άλλος μίλησε για James Bond και κινηματογραφικές ιστορίες. Έρχεται, επανέρχεται μάλλον, ο Γιάννης Πανούσης και λέει χαρακτηριστικά, και μάλιστα ρωτήθηκε από τους συναδέλφους αν αυτό που είπε είναι δημοσιοποιήσιμο. Και είπε ναι, είναι δημοσιοποιήσιμο, γι' αυτό και το επικαλούμε. Λέει, υπάρχουν περίεργες συμπτώσεις. Οι πυρήνες της φωτιάς με αποκάλεσαν κατά φαντασίαν πρωθυπουργό. Βλέπω υπουργούς να λένε ότι θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Εδώ υπάρχει ένας κοινός τόπος για το πρόσωπό μου. Ήθελα να ήξερα μαζί τα γράφουν αυτά που λένε. Εχθές το βράδυ. Οφείλω να σας ρωτήσω, κυρία Σβίγκου. Δεν νομίζω ότι χρήζει σοβαρής απάντησης. Μόνο αυτή η δήλωση δείχνει τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κύριος Πανούσης. Την οποία δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα έπρεπε να καταλάβει, γιατί είναι ήταν ένας σοβαρός πανεπιστημιακός. Ο ίδιος θα έπρεπε να καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν επιτελεί αυτό που θα ήθελα να επιτελέσει, αλλά γίνεται και αντικείμενο εκμετάλλευσης για στόχους που ελπίζω να μην είναι στις σκοπιμότητες. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Χαρακόπουλε, από εσάς, για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με κύριε Βουσδούκου, ακόμα περισσότερο χρόνο στην κουβέντα μας.